θυμίζει τη μηχανή του χρόνου. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι σαν να παίζω σε ταινία. Πού είσαι? Πάντα το ίδιο κάνεις, φαντασματάκι. Τα κάνεις θάλασσα και μετά φεύγεις. Άκου, Μπότς, όλη τη μέρα τρως φασόλια. Είσαι τόσο κυλαράς. Άσε με, προετοιμάζομαι για το ροντέο. Αν προετοιμάζεσαι, γιατί τρως τόσο πολύ? Γιατί κάνω το βουβάλι. Η Κριστίνα έχει δίκιο, Μπότς. Τόσο φασόλια που τρως θα κάνεις αέρια. Σταμάτα κι εσύ. Τις προάλλες έβγαλες τις μπότες και μου σκότωσες όλο το κοπάδι. Υπερβάλλεις. Ναι, έχεις δίκιο. Έβγαλες μόνο μια μπότα και σκότωσες το μισό. Ακούστε, παιδιά. Ξέρετε το αστείο για τους ερυθρόδερμους? Έλα, δεν έχουμε όρεξη να ακούμε τα χαζά σου αστεία. Όχι, φίλε. Δεν είναι χαζό αστείο. Είναι κόκκινο αστείο. Πώς κόκκινο? Δεν σας είπα ότι αυτό είναι για τους ερυθρόδερμους? Το καταλάβατε? Ποιος παίζει τώρα? Κοιτάξτε τον Τάρουσα Κιντ, είναι μεταφιεσμένο. Τι ρούχα φοράς, Τάρουσα Κιντ? Εγώ? Τάρουσα Κιντ, εγώ? Πάμε. Ολέ ολά, ολέ ολά, ολέ ολά. Ατρόμητη! Ολέ ολά, ολέ ολά, ολέ ολά. Ατρόμητη! Αν συναντήσεις δρόμο, σου πω αγκαλιά να φτιάχνει ομάδα σαν τη γειτονιά. Είμαστε εμείς οι πρώτοι. Φωνές αν ακούσεις και τέλειο δυνατό, αν μαζί σε αγώνα στο κήπεδο αυτό. Είμαστε εμείς οι πρώτοι. Είμαστε οι πρώτοι, είμαστε αδέρφια. Είμαστε πάντα μια αγκαλιά, ολέ ολά. Είμαστε ατρόμητοι και η φιλία. Θέλουμε πάντα να νικά. Ολέ ολά, ολέ ολά, ατρόμητη! Ολέ ολά, ολέ ολά, ολέ ολά, ατρόμητη! Αν συναντήσεις δρόμο, σου πω αγκαλιά να φτιάχνει ομάδα σαν αυτή τη γειτονιά. Είμαστε εμείς οι πρώτοι. Φωνές αν ακούσεις και γέλιο δυνατό, αν μαζί σε αγώνα στο κήπεδο αυτό. Είμαστε εμείς οι πρώτοι. Είμαστε οι πρώτοι, είμαστε αδέρφια. Είμαστε πάντα μια αγκαλιά, ολέ ολά. Είμαστε ατρόμητοι και η φιλία. Θέλουμε πάντα να νικά. Ολέ ολά, ολέ ολά, ατρόμητη! Ολέ ολά, ολέ ολά, ολέ ολά, ατρόμητη! Καλημέρα, μπα. Καλημέρα, γε. Έδωσες να φαν τα άλογα, ε? Βέβαια, έφαγα σχεδόν όλο το σάλο. Τι σχεδόν μου λες, άφησαν κιόλας? Όχι, γιατί ό,τι έμεινε το έφαγα εγώ. Να πω, κοίτα, ο γιατρός είπε να μην τρως ανάμεσα στα γεύματα. Εντάξει. Εδώ σας φέρω τον φίλο μου τον Τάρουσα Κιντ. Χρειάζεται καινούρια ρούχα. Τι ρούχα είναι αυτά? Γιατί είσαι μεταμφιεσμένος, Τάρουσα Κιντ. Μοιάζεις με βιτρίνα του μέλλοντος. Καλά, έλα πιο κοντά. Δοκίμασε αυτό. Όχι, όχι, αυτό δεν σου πάει. Πάρε, βγάλε αυτό και δοκίμασε αυτό που σίγουρα θα σου πάει. Ε?
Σταμάτα τις βλακίες, γυναίκα. Ωραία, περνάμε. Κύριε Αρτούρο. Σ' ακούω. Εσύ άφησες το άλογο σου παρκαρισμένο στην πόρτα. Ναι, φίλε. Σου έβαλαν κλίση. Πού να πάρει. Να σου πω, δεν παίζεις κάτι πιο ευχάριστο. Βαρεθήκαμε. Βαρεθήκαμε. Θα σας παίξω αν χορέψετε. Εντάξει. Κούνε τα δάχτυλά σου και εμείς θα κουνάμε τα πόδια μας. Πάμε, κορίτσια. Πάμε. Τι ωραία που είναι η Ρόξ. Ποια Ρόξ? Η Ρόξάνα. Πρόσεχε, Γκάς. Αυτή η γυναίκα είναι δική μου. Ας την παίξουμε στο πόκερ, αν τολμάς. Όχι, ευχαριστώ. Πόκερ όχι. Πόκα ναι. Ησυχία! 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 Εδώ τη μουσική τη διαλέγουμε εμείς. Τη μουσική των όπλων! Δείτε! Δείτε! Τι βλάκας που είσαι! Μου ξέφυγε, Αλφόνσο! Πάμε τώρα, Ρουσάκι! Αμάνα! Φτιάξε μου αυγά και μπέικον για το βράδυ! Δεν θέλεις κότα με πατάτες! Καλύτερα κάνε μπέικον, Angel! Άσε την κότα για την ημέρα των ευχαριστειών, ε! Έχεις δίκιο, Βίκ! Είναι σίγουρο ότι αυτό είναι αληθινό? Για ποιο πράγμα μιλάς, τα Ρουσάκι? Έλα, την αλήθεια! Άσε τις μπουρδες και πάμε στο σαλούν. Πάμε. Πες μου, τα Ρουσάκι, πού άφησες το λογό σου? Στο γκαράζ. Πού είπες? Εννοούσα στα στάβλα. Α, είσαι λίγο παράξενος. Κι εσύ είσαι χοντρός, φίλε. Σε τι σαλούν θα πάμε, ομορφιάς? Αχ, τι ομορφιάς, πάμε στο σαλούν. Καλά, βάλε τρίτη και βιάσου γιατί πεθαίνω στην πείνα. Όταν φτάσουμε θέλω να φάω πολλά γαριδάκια. Γαριδάκια, για το Θεό, τα Ρουσάκι, από πότε τρώει ένας καουμπόις ψάρια? Εγώ στο είπα ότι θα έρθουν και τα αστέρια. Ο κύριος Γλιτζέρο είναι ο νέος σερίφης, Χάζη. Ώστε εσείς ο νέος σερίφης. Εγώ, γιατί? Θέλω να σε συγχαρώ. Ω, μην είσαι χαζός. Ρίξε του γραφιά στο σαγόνι. Ναι, στο σαγόνι. Ποιο είναι το σαγόνι? Το σαγόνι είναι αυτό, φίλε μου. Φοβερή. Τι βλάκα. Μπράβο, σερίφη, ζήτω. Δηλαδή θέλεις καυγά, έτσι? Εγώ είμαι ο πιο γρήγορος πιστολέρο του Ουέστ, ο πιο γρήγορος. Α, ναι, τι μου λες? Ναι, μια φορά έκλεψα 10 τράπεζες σε μια ώρα. Α, έχεις και πλάκα. Για να δούμε λοιπόν ποιος είναι ο πιο γρήγορος, σε τιμά σου. Θέση βολής. Κύριε Λουτσέρο, θέλω να σου μιλήσω. Πότε θα γίνω εγώ βασικός καουμπόι? Τα Ρουσάκι, μη με ενοχλείς. Δεν βλέπεις ότι ετοιμάζομαι να μονομαχήσω? Πυροβόλησε, επειδή είσαι χαζός, Αλφόνσο. Μη μου ίσχος. Τσικικίτας, η μικρή τους κοινωνία, τα γέλια, η ξεχνιασιά, τα τραγούδια, οι κανόνες, οι μικρές πονηριές και η ανάγκη τους για αγάπη. Τσικικίτας, καθημερινά στις 3:20 το μεσημέρι στην Αθένα. Ha ha ha.
Μπράβο, Αλφόνσο, χτύπησες το σερίφι. Τι κάνουμε, Ρούδι, εγώ τα λόγα παρακαρισμένα στην πόρτα, α. Πάμε, πρέπει να επιταθούμε. Πάμε, βοήθαμε να σηκωθώ. Ναι, κύριε Λουτσέρο. Είμαι χτυπημένος. Ευχαριστώ, φίλε μου. Βάλε μου ένα ουίσκι. Όχι, τι ουίσκι, πρέπει να πας στο γιατρό, άντε. Όχι, όχι, γιατρό. Δεν θέλω γιατρό. Ναι, θέλω κι εγώ. Πρέπει να πας στο γιατρό. Με πονάς. Πρέπει να πας. Με πονάς. Μα πρέπει να πας. Τα ρουσακή, με πονάς. Τα ρούσα με πονά, τα ρούσα. Σταμάτα να μου ζητάς να σε κάνω βασικό πια. Σταμάτα, ακόμα και κοιμισμένος είσαι μπελάς, παιδί μου. Κοιμισμένος, πώς κοιμισμένος. Βέβαια, κοιμήθηκες βλέποντας την ταινία. Και τα παιδιά, τα πιστόλια, το πιάνο. Ποιο πιάνο, μου φαίνεται ότι βλέπεις πολλές ταινίες Far West, κεφάλα. Γεια. Αύριο κιόλας. Σίγουρα. Αν καταφέρω να περπατήσω με το γύψο, αύριο θα πάω σχολείο. Αχ, Γκαστόν, δεν ξέρεις πόσο χαρούμενη είμαι. Αλλά σε παρακαλώ να μην το παρακάνεις με το πόδι σου και μη σκεφτείς καν να παίξεις μπάλα στο διάλειμμα. Με τίποτα. Όχι, δεν είμαι τρελός, Μαρία. Αχ, ωραία. Τορκίζομαι, Μαρία. Θα πεθάνω. Αν δεν παίξω στο Μουντιάλ, θα πεθάνω. Αχ, αγαπούλα μου, δεν μπορείς να παίξεις. Μωρό μου, δεν γίνεται. Άσε με να ονειρευτώ, Μαρία. Άφησέ με, σε παρακαλώ. Όχι, αγάπη μου, δεν θέλω να απογοητευτείς. Μακάρι να μπορούσα να σου βγάλω το γύψο και να γινώσουν καλά. Αλλά ξέρεις τι είπε ο γιατρός, αγάπη μου. Τι κάνεις? Με χτύπησαν επίτηδες, Μαρία. Όχι, όχι. Ναι, επίτηδες. Και ο Ντόγκο θα μου το πληρώσει. Αυτή τη φορά θα το πληρώσει. Αγόρι μου. Πάρε, θες ποράκια? Ναι, μ' αρέσουν πολύ. Αλλά εσύ? Α, έχω κι άλλο πακέτο. Πώς τα πήρες? Που τα πήρε ο μπαμπάς. Αλήθεια? Ναι, είναι καλός τελευταία. Μακάρι να είναι για πάντα έτσι, Καρμέντσιτα. Μακάρι να είναι για πάντα. Δεν ξέρω τι να σου πω, Ρόγκη. Δεν το βλέπω τόσο εύκολο. Σίγουρα το Σάββατο, με ισοπαλία, προκρινόμαστε και πάλι. Πάντως αυτός ο Μιγγέλ ετοιμάζει κάτι βρώμικο. Α, όχι, μην υπερβάλλεις, κύριε Αρτούρο. Τι να κάνει ο Μιγγέλ? Αν οι τίγρες αρχίσουν τις κλωτσιές, τότε σίγουρα θα αποβληθούν. Η Ομοσπονδία είναι πολύ αυστηρή με όλα αυτά τα πράγματα. Καιρός ήταν. Αυτό δεν τους εμπόδισε να χτυπήσουν τον καστοσίτου. Όχι, μη μου το θυμίζεις. Μη μου το θυμίζεις, γιατί μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι και είμαι ικανός να κάνω οτιδήποτε. Ε, Λουτσέρο, αυτό μας έλειπε τώρα, Να πας φυλακή επειδή έδιρες τον Αλφόνσο. Γεια! Γεια σας! Γεια σας! Γεια σου, Μονίτα, τι κάνεις? Σήμερα πάω με τα παιδιά. Στο εμπορικό. Θα κάνουμε μια επίδειξη. Ο Μονίτο θα κάνει τα δύσκολα και εμείς θα βοηθάμε. Τι? Ναι, για να βγάλουμε λεφτά για την εκδρομή των αποφύτων. Και εσύ από πού αποφύτησες τα ρούσα? Από την Ακαδημία της μαμάς Τίτσερ. Κύριε Αρτούρο, μπορείς να μου δανείσεις το καπέλο της Λοσάντες? Θες το καπέλο με τα ένδοξα χρώματα, Όχι, δεν είναι αυτό. Απλά επειδή είσαι κεφάλας, το καπέλο σου είναι μεγάλο και χωράει πολλά λεφτά, κατάλαβες, Τι είπες? Τα ρούσα, μην είσαι τόσο αγενής. Πώς μπορείς να λες κεφάλα τον κύριο Αρτούρο? Σε παρακαλώ. Κύριε Αρτούρο, παρεμπιπτόντος. Είναι αλήθεια ότι όταν έπαιζε στη Λοσάντες σε έλεγαν τερματοκέφαλο? Τερματοκέφαλο? Ναι. Γιατί? Να, επειδή... Τι λέει? Αυτά που λες. Γεια σας, παιδιά. Γεια. Γεια, μπαμπά. Τι κάνεις, κορίτσι μου, τι κρίμα. Άργησα να έρθω. Ήθελα να σας πάρω από το σχολείο, αλλά πήγα να δω μια δουλειά και δεν πρόλαβα. Κρίμα. Δουλειά? Ναι, δουλειά. Γιατί? Πού είναι το περίεργο? Όχι, το περίεργο είναι ότι ήθελες να μας πάρεις από το σχολείο. Βέβαια, δεν το έχεις κάνει ποτέ. Παιδιά, μάλλον εσείς δεν έχετε καταλάβει τίποτα. Λοιπόν, ο μπαμπάς θέλει να αλλάξει, να ζήσει μια τιμία ζωή. Εντάξει, και ξέρετε γιατί? Για να μην χρειαστεί να δουλέψει η μαμά ποτέ ξανά. Θέλετε να ξαναγίνουμε οικογένεια? Ολε ολα, ολε ολα, ολε.
Σας ευχαριστώ για τα μαθήματα. Ευχαριστώ. Έλα τώρα, Γκαστόν. Γινόταν να μην στα φέρουμε. Λοιπόν, πώς είσαι? Καλά. Καλά. Ξέρεις, Κάροτ. Μαύρα χάλια, Ναι. Γκαστόν, δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι. Άλλωστε, είπες ότι είσαι ήδη καλύτερα και ότι αύριο θα έρθει σχολείο. Όχι, Ροξάνα, ο Κάροτ καταλαβαίνει. Ναι, το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα δεν είναι τόσο σημαντικό. Για μένα είναι. Ναι, Γκαστόν, ήσουν άτυχος. Τι μπορείς να κάνεις? Δεν είναι έτσι, Κάροτ. Τι? Ναι, ήταν επίτηδες. Ήταν διαταγή του Αλφόνσο για να μην παίξω στους ατρόμητους. Αυτός ο βλάκας. Πρόσεχε πως μιλάς, κοκκινοτρίχη. Τώρα μάλιστα. Θέλετε να μου πείτε ποιος έδωσε άδεια για να μπείτε μέσα σε αυτό το σπίτι? Μου έφεραν τα μαθήματα, μαμά. Α, ναι? Σου τα έδωσαν? Ναι. Τότε λοιπόν πηγαίνετε. Δεν έχετε καμιά δουλειά στο σπίτι ενός δυναμίτη. Πηγαίνετε. Καλά. Γεια σου, Γκαστόν. Γεια. Θα λέμε αύριο. Γεια. Πρέπει να αρχίσεις να διαλέγεις καλύτερους φίλους, δεν νομίζεις, Γκαστόν? Γεια. Θα ειδοποιήσω τον κύριο Αλφόνσο. Όχι, όχι, όχι. Δεν ήρθα για τον Αλφόνσο. Ήρθα να δω εσένα, Μαρία. Εμένα? Ναι. Όχι, δεν έχω χρόνο. Πρέπει να δουλέψω. Όχι, όχι, όχι. Κάτσε, σε παρακαλώ. Μη φεύγεις, σου έφερα κάτι. Κοίτα. Τι είναι αυτό? Ένα άρωμα. Ένα άρωμα? Και γιατί αυτό? Γιατί είναι ένας τρόπος να σου πω ότι έχεις δίκιο, Μαρία. Φέρθηκα σαν αχρίωσε εσένα και στα παιδιά. Σε απογοήτευσα. Απογοήτευσα και εμένα. Όμως τώρα που δεν πίνω πια. Πώς και δεν πίνεις πια? Ναι, ναι, Μαρία. Το πρόβλημά μου ήταν αυτό, ότι έπινα πολύ. Αλλά τώρα θέλω να φτιάξω τη ζωή μου. Και θέλω να τη φτιάξω μαζί σου. Με σένα, Μαρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άλλαξε! Ποιος θα το φανταζότανε? Κι όμως, ο Μικέλ άλλαξε. Είναι άλλος άντρας. Ναι. Μη θυμώσεις, Μαρία, αλλά πρόσεχε. Ναι, η Μέκα έχει δίκιο. Μαρία, πρέπει να τον προσέχεις πολύ. Μα δεν άλλαξε μόνο με μένα. Είναι τρυφερός και με τα παιδιά. Αχ, Θεέ μου, πόσο ευτυχισμένη είναι ο Κόκκι και η Καρμενσίτα. Ναι, έτσι είναι. Τι να πω. Καλό είναι αυτό, γιατί τα παιδιά χρειάζονται πατέρα. Σωστά. Δεν ξέρω γιατί. Πάντως άλλαξε. Αυτό δεν έχει σημασία. Ναι, έχεις δίκιο. Τι σημασία έχει αφού τα πράγματα πάνε καλά? Μπορεί άλλωστε να τράκαρε σε κολόνα και να άλλαξε. Όπως η Βερόνικα. Ναι. Ίσως έγινε μπαμπάς ατρόμητος. Μαρία. Τι? Και αν τα ξαναφτιάξετε? Βοηθήστε μας για το ταξίδι μας. Βάλτε ένα νόμισμα ή μάλλον δύο νομίσματα. Βάλτε δύο και θα τρελαθείτε με το μονίτο. Περάστε. Ορίστε. Παρακαλώ, περάστε, περάστε. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Περάστε. Παρακαλώ, περάστε. Περάστε. Ελάτε, ελάτε να δείτε. Ευχαριστώ. Ελάτε. Ελάτε να δείτε το μονίτο. Ελάτε. Ελάτε, παρακαλώ. Τι τσιγκούνης. Ελάτε, ελάτε! Δύο νομισματάκια! Δύο νομισματάκια, σας παρακαλώ! Άκουσε με, Αλφοσίτο, ο Μικέλ μου ζητάει συνέχεια λεφτά για ένα άρωμα, για γλυκάκια, δεν ξέρω τι άλλο. Τέλειωσε, τέλειωσε, φίλε μου. Τι νομίζω ότι είμαι εγώ, τράπεζα, έχω εγώ τόσα λεφτά. Σκάσε, βλάκα, άχρηστα, ηλίθια, ανυπόφορε. Θες να πάνε οι ατρόμητοι στο Μουντιάλ? Όχι. Τότε σκέψου το, φίλε. Η ιδέα του Μιγγέλ είναι τέλεια, είναι τέλεια. Αν καταφέρει τον Κόκκι να το κάνει, οι ατρόμητοι χάθηκαν. Και κοίτα, του υποσχέθηκα 500 ακόμη. Και πού θα τα βρεις? Ξέρω, μη μου πεις, εσύ υπόσχεσαι και εγώ πληρώνω, το έμαθα. Α, και βέβαια. Σκέφτηκα ότι η ιδέα του Μιγγέλ είναι υπέροχη, αν καταστραφούν οι ατρόμητοι. Δεν θα πληρώνεις? Ναι, έχεις δίκιο, Αλφόνσο. Έτσι, μπράβο, Κακόνη. Πού είναι ο Ρούντι που ξέρω, πού είναι, πού? Εδώ, εδώ, Αλφόνσο. Ένα, δύο, τρία.
Μισά τους ατρόμητους! Έλα, Μονίτο, βαρέθηκα πια. Πάντα το ίδιο κάνεις. Δεν βρίσκεις κάτι άλλο να κάνεις. Τι θέλεις να κάνω? Λοιπόν, δες εμένα τι κάνω και μετά αντέγραψε. Τι θα κάνεις, ξύρα? Το μεγάλο κόλπο. Ξέρεις, Μονίτο, αυτό που χτυπάς την μπάλα και γυρίζεις στον αέρα. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα την κάνω πρώτα να γυρίσεις στον αέρα και μετά εδώ, εδώ και εδώ, και ύστερα στη μύτη του παπουτσιού μου. Έλα, Ταρούσα. Άσε τις βλακίες. Είχε πλάκα η ψήρα. Αλήθεια λέω. Αχ, τώρα τι θα κάνουμε? Τώρα πρέπει να τη δράσουμε. Δηλαδή, τι κάνουμε τώρα? Είναι απλό. Φεύγουμε. Πάμε. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Τώρα που σε έχω εδώ, μόνο δικό μου, θέλω να μου πεις για το Μουντιάλ, Θεέ. Το Μουντιάλ? Ναι. Πώς συμμετέχουν, ποιοι προκρίνονται, όλα αυτά. Λοιπόν, συμμετέχουν 16 ομάδες οι οποίες προκρίνονται άμεσα. Αν κερδίσουν μένουν, αν χάσουν φεύγουν. Εκτός από τη Βραζιλία που είναι η τελευταία πρωταθλήτρια. Γι' αυτό και παίζει τελευταία. Κατάλαβα. Α, βρήκαν την ώρα. Αν την ανοίξεις. Εσύ μας έλειπες. Τι θέλεις? Γεια σου, κύριε Λουτσέρο. Τι κάνεις, Ταρούσα? Πώς πήγε η επίδειξη του Μονίτο? Τέλεια, τέλεια. Α, ναι, είχε πολύ κόσμο. Ναι, 5. Όχι, πλάκα κάνω. Ήταν πολλής κόσμος και μαζέψαμε πολλά λεφτά. Δεν ήρθα όμως γι' αυτό, κύριε Λουτσέρο. Μόλις με είδε ο κόσμος, άρχισε να τραγουδάει έναν ύμνο σαν τη Μπόκα. Ναι, και τι τραγουδούσαν? Ταρούσα βασικέ, Ταρούσα βασικέ. Λουτσέρο, άσε το παιδί να παίξει. Ναι. Ο Θεέ μου. Jugar de león, voy a golear y el equipo Cebollita será campeón. Por una vez nada más, póngame usted a patear, voy a ganar y la hinchada no va a parar de cantar. Oiga cómo gritan, miren cómo gritan. ¡Gabusa! 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 Κύρα, βιόλια! Έφυγα βιαστικά από το σπίτι και δεν έφαγα τίποτα, γι' αυτό τα πήρα. Μέχρι και μαγιονέζα έφερες. Ναι, μ' αρέσει η μαγιονέζα. Έχεις δίκιο, και εμένα μ' αρέσει η μαγιονέζα. Ορίστε, ο Μπάτμαν Κυρόπουλ της μαγιονέζα. Πέρνα. Γκαστόν. Ο Γκαστόν Σίτο ήρθε να δει την προπόνηση, παιδιά. Μπράβο! Έτσι είπε ο Γκαστόν, ότι τον χτύπησαν επίτηδες. Ναι, και εμένα μου το είπε. Ποιος μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο? Γεια, αγάπη μου, τι κάνεις? Μπαμπά, τι δουλειά έχεις εδώ? Γιατί? Ήρθα να δω την προπόνηση του Κόκκι. Συγγνώμη, εσείς δεν είστε τεχνικός τους Τίγρης? Ναι. Και οι Τίγρης παίζουν ενάντια στους Ατρόμητες το Σάββατο. Καλά. Οι Τίγρης είναι ήδη εκτός, κορίτσι, ε. Θέλεις μια λεμονάδα? Ναι.
Καρμενσίτα, τι έπαθε ο μπαμπάς σου? Άλλαξε έτσι ξαφνικά ή νιώθει ένοχος? Πάψε, Λουτσιάνα! Δάγκωσε τη γλώσσα σου, τσούχτρα! Γιατί? Είναι δηλαδή ψέματα ότι τους παράτησε? Σταμάτα, παιδιά! Μα και εμένα μου λείπεις πολύ, πως όχι? Μην είσαι χαζούλης, ε! Σου στέλνω ένα μεγάλο φιλί, αγάπη μου, να προσέχεις. Γεια, 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 γεια. Τι σου είπε ο Γκίλ? Μου είπε ότι τα πράγματα στη δουλειά του πάνε όλο και καλύτερα. Ότι δεν βλέπει την ώρα να έρθει για διακοπές για να είναι μαζί με τα κορίτσια. Mm. Και τι θες να σου πω, Μέκα? Μου φαίνεται ότι ο Γκίλ δεν θα ξανάρθει. Σταμάτα! Σου είπε ότι δεν θέλει να είστε μαζί? Όχι, το αντίθετο. Λέει ότι μ' αγαπάει πολύ, ότι του λείπω. Ότι θέλει να πάω εκεί, να παντρευτούμε και να ζήσουμε μαζί, αλλά δεν ξέρω. Αλλά δεν ξέρω, Μέκα, δεν ξέρω. Μίλησες με την Κριστίνα? Όχι, ακόμα δεν της είπα τίποτα. Αν πάρω την Κριστίνα από εδώ θα πεθάνει, Μέκα. Γι' αυτό δεν μπορώ. Και τότε, τι θα κάνεις? Γεια σου, Βερίτο. Άσε τα, Βερίτο. Τι σου συμβαίνει? Τι μου συμβαίνει, τι μου συμβαίνει? Όλοι λένε ότι ο Γκαστόν χτυπήθηκε επίτηδες. Αυτό μου συμβαίνει. Επίτηδες? Ναι, επίτηδες. Ξέρεις πολύ καλά γιατί μιλάω. Μα όχι, για το Θεό, όχι, δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι ο Ντόκο είναι τόσο κακός με κανένα τρόπο, βέρο. Δεν μιλάω για τον Ντόκο, βλάκα, μιλάω για σένα. Για μένα? Μα έχω, τι σχέση έχω? Σε παρακαλώ, με προσβάλλεις έτσι, ε! Θα σου πω ένα πράγμα. Αν μάθω ότι έχει σχέση με αυτό, να βρεις μέρος να μείνεις. Το κατάλαβες αυτό που σου λέω? Το κατάλαβες, Αλφόνσο? Όλα τα αντέχω εκτός από δουλειά. Όχι. Δουλειά, όχι. Σε είδα που έφυγες από το γήπεδο. Τι έπαθες? Τι έχεις? Δεν είσαι καλά? Ναι. Τι, πονάει το πόδι σου? Όχι, δεν πονάει τόσο αυτό. Πονάει περισσότερο που δεν θα πάω στο Μουντιάλ. Ησύχασε, δεν το ξέρεις ακόμα. Ναι, το ξέρω. Δεν θα πάω. Δεν πάω. Έλα, όμορφε, πάψε. Ή θα πάμε όλοι ή δεν πάει κανείς. Τ' άκουσες? Κανείς. Πες μου, περίμενες αλήθεια ότι η Ράσινγκ θα πήγαινε καλά? Ναι, έπρεπε να το κάνει. Θα σου πω κάτι, κόκκινη. Είδα την κολάρα που έβαλε ο Τσάνκο Κάρντενα από πολύ κοντά, με τους Celtics, όταν κερδίσαμε το παγκόσμιο τότε. Γιατί γελάς, το έχω ξαναπεί. 200 φορές. Εγώ νόμιζα ήταν 100 μόνο. Γιατί ήρθες τώρα στην προπόνηση? Γιατί μ' αρέσει όπως παίζεις, όπως τρέχεις, όπως κλωτσάς την μπάλα στον αέρα. Γιατί, δεν ήθελες να έρθω? Όχι, 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 μου άρεσε. Και εμένα. Αλήθεια, κόκκι. Γιατί πήγες από δυτήρια έτσι γρήγορα? Α, γιατί ο Γκαστόν ήταν άσχημα και πήγα να τον παρηγορήσω. Καημένο παιδί, με σπασμένο πόδι. Τον έχεις το τσεπάκι, σίγουρα. Θα μου δώσεις το πακέτο από τα λουκάνικα φινίτα? Ναι, βέβαια, κανένα πρόβλημα. Πάρε. Ευχαριστώ. Συγγνώμη. Τι κάνεις? Με 3 πακέτα λουκάνικα και 6 πέσος παίρνεις μια κούκλα τέτοια. Ναι, μπορείς να το πάρεις από το βίντεο κλαμπ. Γι' αυτό το πακέτο είναι δικό μου. Γιατί είναι δικό σου? Για να ρεφάρω για το συντύπο μου χάλασες. Δεν το έκανα εγώ, αλλά η Γκάμπη. Πάντα ρίχνεις το λάθος στην αδελφή σου. Αυτή είναι μια άγια. Ενώ εσύ είσαι μια ψεύτρα. Ο Κόκκι έφυγε πριν λίγο με τον μπαμπά. Αλήθεια? Ναι, έφυγαν και μιλούσαν σαν φίλοι. Είναι ωραία που άλλαξε ο μπαμπάς σου, ε? Ναι, είμαι ευτυχισμένη, Βέρα. Κι εγώ, Καρμενσίτα. Για σένα και για τον Κόκκι. Γιατί σας αγαπώ πολύ, αλήθεια. Κι εγώ σε αγαπώ. Μαρία, θα έρχεσαι μετά?
Μετά από τι? Μετά, όταν γυρίσει τον άντρα σου. Α, και ποιος σου είπε ότι θα γυρίσει τον άντρα μου? Η Καρμίση δεν το λέει σε όλους. Συνέχεια γι' αυτό μιλάει. Εγώ ποτέ δεν είπα κάτι τέτοιο. Λοιπόν, θα μιλήσω με την Καρμεσίτα. Σκέψου το, Μαρία. Μη φύγεις. Αν σ' αφήσει ο Μιγγέλ, θα έρθεις πάλι εδώ και θα ζητάς δουλειά. Η μαμά δεν θα στο συγχωρήσει. Είναι απίστευτο, θείε. Αυτός ο Μιγγέλ άλλαξε. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ξέρεις, την προπόνηση βάλθηκε να μου λέει για ποδόσφαιρο. Μου έλεγε το Μαρτσέτα, που ήταν τεχνικός της Ράσινγκ, όπως και της Λος Άντες. Είναι αθαύματο, δίχως άλλο. Εγώ δεν το τρώω. Τι είπες εσύ? Είπα ότι δεν είμαι σαν εσάς. Σιγά μην αλλάξει αυτός. Γιατί τα ρούσα, εσύ δεν το πιστεύεις? Κάποιο λάκκο έχει η φάβα. Μπορείς να μου πεις γιατί το λες αυτό, τα ρούσα μου? Κύριε Αρτούρο, ξέρω καλά την πιάτσα. Δεν μπορώ να ξεχάσω τότε που ο τύπος έστειλε να μας δείρουν. Αυτό δεν το ξεχνώ. Όταν κάποιος είναι σκάρτος, είναι σκάρτος για πάντα. Για ποιον μιλάς? Ποιος είναι σκάρτος? Ο κύριος Αρτούρο. Κύριε Αρτούρο, είναι η τελευταία φορά που πίνεις το γάλα μου. Γερολιχούδι. Πάμε, Μαϊμού, πάμε. Γερολιχούδι, με είπε. Πίνω στην κατάρρευση των συχαμένων ατρόμητων. Κι εγώ, ναι. Να χάσουν όλα τα μάτς και να μην φτάσουν ποτέ στο Μουντιάλ. Έτσι θα πιάσουν τόπο τα λεφτά που βάζω, έτσι. Α, φυσικά θα πιάσουν τόπο. Τι χαζός που είσαι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, φίλε? Τώρα έρχεται το τελικό χτύπημα. Μη μου λες. Ακριβώς. Μόλις τελειώσω, η ατρόμητη είναι παρελθόν. Λοιπόν, πάω στη Λέσχη γιατί περιμένει ο Κόκκινς. Καλή τύχη, φιλαράκο. Ναι, αλλά μην ξοδεύεις πολλά, ε. Εσύ να ετοιμάζεις λεφτά για την ανταμοιβή, εντάξει. Εντάξει, να τα πάρεις. Πήγαινε. 500 χιλιάρικα. Ναι, είναι η ανταμοιβή. Δεν του δίνουμε ένα μετάλλιο καλύτερα? Μια κουβέντα είπα. Έτσι, μπράβο, πρωταθλητή. Έλα, θα νικήσεις, έλα. Έλα, έλα. Αυτό είναι. Βέβαια, με τέτοιο κοινό. Βγήκες πολύ καλό παιδί εσύ, ε. Κάνω ό,τι μπορώ. Έλα, κάτσε να πιούμε κάτι. Όχι, όχι, εγώ θα πάω στο σπίτι. Κάτσε λίγο, έλα. Θέλω να μιλήσουμε, Κόκκι. Ναι. Τι θες να μου πεις, μπαμπά? Θυμάσαι αυτά που λέγαμε τις προάλλες, ε? Ναι. Πες μου, θα ήθελες να ξαναγύρναγα στη μαμά σου για να μην δουλεύει άλλο η φουκαριάρα? Ναι, βέβαια. Ναι. Θα σ' άρεσε να ζω μαζί σας, να πηγαίνουμε μαζί βόλτα, να πηγαίνω με τη μαμά σινεμά που δεν πάει ποτέ, να είναι χαρούμενη? Θα σ' άρεσε? Βέβαια και θα μ' άρεσε. Εσύ όμως μπορείς να το κάνεις αυτό? Ναι, γεια μου. Μπορώ να το κάνω. Αλλά πρέπει να σου ζητήσω μια χάρη σαν τάλαγμα. Μια μικρούλα. Αλλά πρόσεχε. Δεν πρέπει να το πεις σε κανέναν. Τι χάρη? Κοίτα, Κόκκι. Η μαμά μπορεί να γίνει πολύ χαρούμενη. Αλλά το Σάββατο με τους τίγρεις, εσύ... Με τους τίγρεις τι? Μη βάλεις αδυνατά σου. Δηλαδή, μου λες να μην παίξω καλά? Συμφωνεί. Όλε όλα, όλε όλα. Είμαστε εμείς, είμαστε οι πρώτοι.